Λοιπόν, μεταπτυχιακό πρόγραμμα, λοιπόν, το οποίο και το υλοποιεί και το Επιμελητήριο Αργολίδας. Για πείτε μας, διαφορά. Λόγω του κορονοϊού υπήρξε μια παράταση του μεταπτυχιακού προγράμματος που έχουμε ανακοινώσει. Ένα μεταπτυχιακό, ο δεύτερος κύκλος μεταπτυχιακού στην διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτή τη φορά με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου και με την συνεργασία της εταιρείας 360U, ξεκινάμε ένα νέο κύκλο μεταπτυχιακού στην διοίκηση επιχειρήσεων, όπως είπα. Η παράταση μας δίνει τη δυνατότητα και στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής. Είναι ένα εξαιρετικό μεταπτυχιακό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου είναι ένα από τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια παγκόσμια. Επομένως, είναι ευτυχής η συγκυρία της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μειώσαμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά τις ώρες διδασκαλίας εκπαίδευσης. Είναι 168 ώρες. Θα γίνεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, κάθε δεύτερη εβδομάδα για να μην κουράζεται ο κόσμος. Επομένως, πιστεύω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να έρθει ο κόσμος και να παρακολουθήσει αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ όχι μόνο τους επιχειρηματίες στην καλύτερη διοίκηση της επιχειρήσεώς του, αλλά και τα ενδυνάμει στελέχη να εκπαιδευτούν, να μετεκπαιδευτούν για να μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα για την έβρεση εργασίας στον εργασιακό τους στίβο που βγαίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το κόστος και αυτό το περιορίσαμε σε σχέση με την προηγούμενη φορά, κυμαίνεται στα 2.650 ευρώ. Δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων του ΑΕΔ, των ΛΑΕΚ, αλλά και δίνει τη δυνατότητα να καταβληθεί ένα 20% προκαταβολή και το υπόλοιπο να εξοπληθεί σε 6 άτοκες δόσεις. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει τα καλύτερα και περιμένουμε την ανταπόκριση του κόσμου να έρθει να γραφτεί στο μεταπτυχιακό ώστε να είμαστε έτοιμοι στις 18 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουμε. Ευθύνεται κυρίως, είπατε, σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, έτσι. Πρέπει να έχουν κάποια κατάρτιση, κάποια μόρφωση. Πρέπει να έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, σαφέστατα, για να μπορέσουν να... Δεν είναι μόνο απαραίτητο προσόν να έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, αλλά είναι και απαραίτητο συστατικό της καλής εκπαίδευσης του μεταπτυχιακού για να μπορέσεις να καταλάβεις αυτά τα οποία θα σου πουν. Επομένως, πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις από πριν, αλλά δεν αφορά μόνο πτυχιούχους οικονομικών σχολών, αφορά και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν αρκετά χρόνια εμπειρία μέσα στον επαγγελματικό τους στίβο που μπορούν να μετεκπαιδευτούν. Ο σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα τμήμα που να είναι πάρα πολύ ευέλικτο ώστε να δίνει εφόδια και στους ενδυνάμει στελέχη αλλά και στους ενεργεία επιχειρηματίες να τους κάνει καλύτερους. Αυτός είναι ο σκοπός μας, έτσι το έχουμε δομήσει το τμήμα αυτό και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία.